Ωραία, λοιπόν η φάση ολοκληρώθηκε της Γαλάζιας Ελευθερίας. Εμείς εδώ σε επίπεδο νοσοκομείου έχουμε πάει πάρα πολύ καλά. Οι εμβολιαστικές γραμμές οι οποίες λειτουργήσαν για τον Τζόνσον και στο πάνω και στο εμβολιαστικό κέντρο του παλαιού κτηρίου από τη δεύτερη είσοδο ξεπερνούν μόνο για τον Τζόνσον τους είναι πάνω από 2.000. Οι εμβολιασμοί που έχουν πραγματοποιηθεί μέσα σε μία εβδομάδα. Συνεχίζονται όπως πολύ καλά γνωρίζετε οι εμβολιασμοί. Έχει σταματήσει όμως τώρα αυτό. Έχουν αποχωρήσει και κάποια παιδιά από το νοσοκομείο που είχαν έρθει από το Αττικόν για να συνδράμουν σε αυτή τη βοήθεια. Και συνεχίζουν κανονικά με το εμβολιαστικό κέντρο να εμβολιάζουμε μεγάλο αριθμό ατόμων καθημερινά. Κύριε Κανταράκη, ο στόχος ήταν τα 2.100 άτομα, αν θυμάμαι καλά, στην πρώτη φάση, είναι έτσι? Ναι, ήταν τα 2.100 άτομα, ναι. Σχεδόν το στόχο τον έχουμε φτάσει για την Τζόνσον, μαζί με τα δύο εμβολιαστικά. Μάλιστα. Έχει επιτευχθεί ο στόχος. Mm-hmm. Πείτε μας λίγο τώρα, από εδώ και πέρα, τι γίνεται, ναι, πότε αναμένουμε την... Πέρα, όπως θα το έχετε διαπιστώσει και εσείς, το νησί μας κατέχει μια πολύ καλή θέση σχετικά με την εμβολιαστική κίνηση. Mm-hmm. Κρίνουμε λοιπόν ότι οι εμβολιαστικές γραμμές που λειτουργούν αυτή τη στιγμή στο νησί είναι επαρκέστατες. Οπότε δεν θα υπάρξει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή, την παρούσα στιγμή. Mm-hmm. Θα συνεχίσουμε εξάλλου στο νοσοκομείο μας. Εννοείται στο πλαίσιο της Γαλάζιας Ελευθερίας δεν θα υπάρξει κάτι άλλο? Ναι, τώρα δεν θα υπάρξει κάτι άλλο. Δεν κρίνεται σκόπιμο να υπάρξει κάτι άλλο. Αυτό δηλαδή το οποίο λέγαμε για τις, αν θυμάμαι καλά, κοντά στο δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου νομίζω δεύτερη εβδομάδα, ναι. Θα υπήρχε άλλη μία εβδομάδα. Mm-hmm. Ναι, όχι, τελικά αυτό πιθανότατα και να μην πραγματοποιηθεί. Mm-hmm. Γιατί η επιθυμία του κόσμου εδώ στη Χίο είναι αρκετή και καλύπτεται από τα εμβολιαστικά, από τις εμβολιαστικές γραμμές που υπάρχουν. Mm-hmm. Πυργή, Καρδάμιλα, Κέντρο Υγείας Χίου. Άρα λέτε ότι δεν υπάρχει, δεν υπάρχει λόγος να... Ναι. Να φέρουμε και κόσμο άλλο από την Αθήνα από τη στιγμή που μπορούμε μόνοι μας, έτσι. Ναι, νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος, γιατί πάμε πάρα πολύ καλά. Ήδη τώρα έβλεπα τα τελευταία στατιστικά, αλλά με πήρατε τηλέφωνο και δεν πρόλαβα να τα δω. Ολόκληρα είναι γύρω στις, με την πρώτη δόση, ας πούμε, των εμβολιασμών, αγγίζουμε γύρω στις 28.000, κάπου εκεί. Mm-hmm. Είμαστε σε πολύ καλή... Και σε σχέση με τα υπόλοιπα, νησιά. Και αν λάβουμε και υπόψη ότι είναι και Τζόνσον. Εδώ έχουμε επιδείξει έτσι μια πολύ καλή θέληση. Mm-hmm. Και έχουν όντως καταλάβει ότι ο εμβολιασμός είναι η νίκη σε αυτό το πράγμα που μας καταδυναστεύει όλους.